εσύ ουσιαστικά άφησες την τηλεόραση για το τεράριουμ. Άφησα το χώρο από την εποχή που ξεκίνησα να κάνω θέατρο που ήταν με ποσοστά. Και επειδή είδα ότι δεν με πληρώνανε, οπότε το σταμάτησα. Να σε πάω στο δικό σου κομμάτι. Είναι όλο αυτό με το κομμάτι με τις καταγγελίες. Να βγω να πω κάτι, αλλά να έχω ντοκουμέντα, ρε παιδί μου, να μπορώ να το αποδείξω. Για μένα δεν είναι καθαρός χώρος. Δεν το τσουβαλιάζω όλο, αλλά αυτό που είδα εγώ τουλάχιστον δεν μου άρεσε. Πολλοί αντέδρασαν στη νέα σειρά του Μάρκου Σεφερλή, το Super Mommy. Το οποίο πρέπει να αποδίδει μόνο ελευθερία, παιδεία και πραγματικά καθαρή τέχνη. Και να μην προσβάλλει ούτε χοντρούς, ούτε διαμφιλικούς, τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά. Είναι χοντρή γιατί έχει θυροειδή. Είναι χοντρή γιατί θέλει να είναι χοντρή. Είμαι γυμνασμένη γιατί θέλω να έχω μπράτσα. Με ενοχλεί όταν σαν ηθοποιός και σαν άντρας για τον οποιοδήποτε ηθοποιό μου ντύνεσαι γυναίκα για το ρόλο που εκεί εγώ θα πρέπει να σε κράξω γιατί γίνεσαι καρικατούρα, προσβάλλεις εμένα. Εμένα που έχω επενδύσει όχι μόνο στο θέμα χρηματικό για να έχω αυτή την εμφάνιση, έχω επενδύσει με τον ψυχικό πόλεμο που δέχτηκα από όλο τον κόσμο για να είμαι αυτή που είμαι. Προχθές ήμουνα με τη φίλη μου στο σπίτι της, κοπέλα σαν εμένα. Βγήκαν οι μαθητές με λωστάρια από το σχολείο την ώρα που κάνανε μάθημα στο διάλειμμα. Ήταν και ο γυμναστής, το οποίο είναι και γυμνασιάρχης του σχολείου. Γύρισε και είπε να τη φτύσετε και να τη χτυπήσετε. Παιδιά, εντάξει, αυτό που έζησα μπροστά μου, να σπάνε με λωστό το Mercedes της φίλης μου. Την χτυπήσανε, της πετάξανε μπουνιά, την πιάσανε από το λαιμό. Ο ίδιος ο διευθυντής έδωσε τη σκυτάλη στα παιδιά να τη φτύσουνε και να λέει ότι όταν βλέπετε τέτοια άτομα να τα φτύνετε και να τα χτυπάτε. Πήραμε την αστυνομία τηλέφωνο και η αστυνομία, παιδιά, έβαλε χειροπέδες στη φίλη μου και την πήγε στο τμήμα. Και με το που αναφέραμε ότι είναι διοικητικό μέλος στο σωματείο, της αφαιρέσαν τις χειροπέδες. Δηλαδή, τις βάλανε χειροπέδες. Για μένα τα διπλώματα δεν έχουν καμία αξία. Είναι ανακυκλωμένα χαρτιά, χαρτί υγείας είναι. Δεν μου λέει τίποτα. Πήρα ένα βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου. Δεν μου λέει τίποτα. Έχεις παιδεία. Αυτό λείπει μέσα από το χώρο της υποκρισίας.